Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο το παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες, καθώς με σημαντικές αλλαγές τελικά δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας το τελικό σχέδιο Αθηνά, καθώς και το νέο μηχανογραφικό δελτίο. Συνολικά λοιπόν καταργούνται 5 ιδρύματα και 129 τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας διαθέτει πλέον 405 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΗ συνολικά, έναντι 534 τμήματων πριν από την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά. Δηλαδή, ο αριθμός αυτών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν ουσιαστικά είναι 129. Ο πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Χατζόπουλος, είναι μαζί μας τηλεφωνικά, καθώς μετά από μία σειρά διαπραγματεύσεων και κινητοποιήσεων βεβαίως, τελικά η κυβέρνηση κατάλαβε το λάθος της και έτσι τόσο το Τμήμα Ιστορίας όσο και το Τμήμα των Παρευξηνίων θα διατηρηθούν κανονικά, διατηρούν δηλαδή την αυτονομία τους. Κύριε Χατζόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Μπασκάκη. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, διότι το έκτρωμα όπως το περιγράφατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τελικά δεν υλοποιήθηκε. Οφείλω να ομολογήσω πως ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος, όχι βέβαια μόνο εγώ προσωπικά, ικανοποιημένη είναι όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα δε τα δύο τμήματα τα οποία απέφυγαν αυτή την τερατογένεση, τόσο το τμήμα παρευξήνιων χωρών, όσο και το τμήμα το δικό μας, το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, τα οποία τελικά όπως σημειώσατε ήδη, διατηρούν την αυτοτέλειά τους με βάση το μηχανογραφικό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι τα άλλα δύο τμήματα του Δημοκρατίου, δηλαδή το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, δεν απέφυγαν την εντός εισαγωγικών απορρόφησή τους. Δυστυχώς, το μεν τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων απορροφάται και συγχωνεύεται με το τμήμα ΔΟΣΑ, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το δε τμήμα Πολιτικών Επιστημών απορροφάται και γίνεται κατεύθυνση του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω ότι η μεν πρώτη συγχώνευση ήταν επιθυμητή από το τμήμα ΔΟΣΑ, αλλά η δεύτερη δεν ήταν. Δηλαδή δημιουργήθηκε πρόβλημα με την απορρόφηση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, η οποία επίσης δεν είναι ό,τι καλύτερο. Προφανώς τα δύο τμήματα δεν έχουν επιστημονική συγγένεια και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν κυρία Μπασκάκη να υπενθυμίσω ότι μια επιτροπή που είχαμε συγκροτήσει από τη Σύγκλιτο στις 7 Φεβρουαρίου και η οποία είχε προτείνει ατύπως βέβαια, είχε πει τη γνώμη της, μέσα σε αυτήν ήμουνα και εγώ σε αυτή την επιτροπή. Την αναστολή αυτών των τμήματων. Ακριβώς. Που είχαμε προτείνει τότε να διατηρήσουν τα δύο τμήματα την αυτοτέλειά τους. Να δώσουμε πτυχίο στα παιδιά που είναι μέσα, να βγούνε δηλαδή από τα τμήματα στα οποία έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν και απλά για 4-5 χρόνια όσο τέλος πάντων χρειαστεί για να στελεχωθούν αυτά τα δύο τμήματα να μην πάρουν νέους φοιτητές. Αυτή η πρόταση, η ανώδυνη πρόταση, η οποία θα κατοχύρωνε την αυτοτέλεια αυτών των δύο τμήματων, δυστυχώς δεν έγινε δεκτή και τώρα φυσικά τα δύο αυτά τμήματα βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και χάνουν την αυτοτέλειά τους. Δυστυχώς το είπε ο κύριος Αρβανιτόπουλος και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, είχε δίκιο, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρούνται τμήματα με μηδέν μέλη ΔΕΠ, χωρίς προσωπικό δηλαδή. Είχε δίκιο ο άνθρωπος, έχει δίκιο, δεν μπορούμε να του πούμε όχι. Σε αυτό έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω στο μέλλον να το αντιμετωπίσουμε και αυτό ως πανεπιστήμιο. Ήδη η Σύγκλιτος θα συνεδριάσει την Τετάρτη το πρωί για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που δημιουργείται σε αυτά τα δύο τμήματα, να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μένουμε στο πρώτο κομμάτι της είδησης που είναι ευχάριστη, κύριε Χατζόπουλε, και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι όσον αφορά στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας αλλά και στο τμήμα των Παρευξηνίων, τελικά δεν θα καταργηθούν, δεν θα συγχωνευθούν. Όχι. Τώρα μένει να δείτε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει βεβαίως πλέον με κάτι. Με το πολιτικό επιστημόν. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, με Τετάρτη. Με το κοινωνικής διοίκησης και το πολιτικό επιστημόν, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Σύγκλιτος.
την Τετάρτη το πρωί. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι λίγο αργά, γιατί δημοσιεύτηκε το μηχανογραφικό και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και μετά μην ξεχνάτε αυτό που πάτε και εσείς, κύριε Χατζόπουλε, και με αυτό θα κλείσουμε, ότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος στα χέρια του είχε ένα πολύ καλό χαρτί, και εννοώ αυτό τον μη διορισμό των μελών ΔΕΠ. Οπότε εκεί ουσιαστικά δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, οφείλουμε εμείς ως τμήμα και ως πανεπιστήμιο να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που μας βοήθησαν. Με κύριο βέβαια βοηθό τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Ρέμελη, ο οποίος πραγματικά έτρεξε στην Αθήνα, έτρεξε στο Υπουργείο και πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το πανεπιστήμιο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, παρακαλώ, σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα,